και να μην μπορεί να το πάρει. Δεν είναι βία. Δεν είναι βία να σου κλέβουν τη ζωή. Αν δεν είναι αυτό βία, τι είναι βία? Λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι εμείς, όχι βία. Καταιγισμό βίας δεχόμαστε κάθε μέρα. Τόσο πολύ που τα σώματά μας δεν αντέχουν άλλο το ξύλο. Άλλο δεν αντέχουνε. Και όλοι οι πολιτικοί να δουν τον κόσμο στα μάτια. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι. Δεν γίνεται, δεν το καταλαβαίνουνε. Δεν μπορεί να ζήσει ο κόσμος πια έτσι. Πρέπει να το καταλάβετε. Συγγνώμη, έχει κλείσει η φωνή μου. Από τις φωνές. Δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω. Δώστε να ακούσουμε την κυρία Νικηταρά και την κυρία Μανώλη. Τώρα έχει ζητήσει, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Κουτρούμπα. Είναι καθαρίστρια στο Υπουργείο Άμυνας. Ορίστε, κυρία Κουτρούμπα, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Είμαι μια καθαρίστρια από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Έχω 23 χρόνια υπηρεσίας. Μας βγάλασε διαθεσιμότητα. Για 8 μήνες θα πληρωνόμαστε με το 75% και μετά είναι η απόλυση. Πώς θα ζήσουμε, πού θα βρούμε δουλειά 58 χρονών εμείς? Ποιος θα καθαρίζει τώρα το Άμυνας, κυρία Κουτρούμπα? Δεν έχω ιδέα και ούτε με στενοχωρεί εμένα. Θα καθαρίζει ο αρχηγός Γεθάκη πέρα του. Πείτε να βάζει τους αξιωματικούς να καθαρίζουν εκεί. Τους φαντάζομαι. Θα δεν ντρέπονται καθόλου. Πετάνε τους ανθρώπους στον δρόμο έτσι για πλάκα. Μετά από 8 μήνες τα κρατήσεις που μας κάναν και όλα αυτά μας πετάνε έτσι στον δρόμο. Στο σύνολο πόσες είστε, κυρία Κουτρούμπα? Είμαστε 410 άτομα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πάνε όλα. Έχουν καταργήσει την ειδικότητα ΥΕ. Δηλαδή, είμαστε εμείς για πέταμα. Με τι ασχολούμαστε, με το κουβάκι της που παίρνει τώρα? Μήπως είναι άρρωστοι, μήπως παίρνετε λιγμένα? Κύριε Γεωργιάδη, πως έχεις δώσει τα λιγμένα στους υπουργούς και στον πρωθυπουργό, τι γίνεται εδώ πέρα? Μάλλον κάτι πετάνε τον κόσμο στον δρόμο. Μα δεν είναι εδώ πέρα, πεθαίνει ο κόσμος σοβαρά. Μιλάμε για 500 ευρώ τώρα. Βεβαίως. Τι θα γίνουμε αυτό, κάτι να πείτε και για εμάς, για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όχι μόνο για τα άλλα για υπουργεία. Όλους λέμε. Γι' αυτό σας, έχουν όλοι, γιατί αυτό σας δρόμο, ακούμε με προσοχή. Να μας καταλάβουν, θέλουμε. Γι' αυτό σας ακούμε, κυρία Κουτρούμπα, με προσοχή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, κυρία Μανώλη, ορίστε. Στο Υπουργείο Οικονομικών, λοιπόν, κορίτσια, μαζί μας να φωνάξετε για το δίκιο σας. Από τα σπίτια μας δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Αν δεν πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας, κανένας δεν πρόκειται να μας χαρίσει τίποτα. Όχι, λοιπόν, έξω στον δρόμο όλες μαζί με τους κουβάδες μας, τις φουγκαρίστρες μας, γιατί εμείς δεν διεκδικούμε τίποτα άλλο, ξέρετε. Εμείς αυτή τη δουλειά διεκδικούμε, μια σκούπα και ένα φαράσι, για να έχουμε ψωμί στα σπίτια μας. Αυτό διεκδικούμε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Για αυτή τη βία που μιλούσατε λίγο πιο μπροστά, θα ήθελα να ρωτήσω πραγματικά, αυτοί που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις, αυτούς ποιος θα τους τιμωρήσει και με ποιες ποινές? Να σας πω και κάτι άλλο όμως, στο χωριό μου ξέρεις τι λέγανε, ότι πίσω έχει Αχλάδα την ουρά. Και αυτό θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είναι πολύ, πολύ μακρύ. Από πού είστε, κυρία? Είμαι από το Βόλο. Μάλιστα. Είναι 250 περίπου εκατομμύρια που χρωστάει το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Να είστε καλά. Είναι αυτά που έχουν πέσει. Πάνε αυτά.